Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Καρούνο που σήμερα Collectors και Thunder έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου. Collectors με 1-1 μέχρι στιγμής, κόντρα στους αίτητους Thunder, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες και καμία ήττα στις υποχρεώσεις τους του κυπέλου. Θα ανοίξουν το σκορ γρήγορα οι γηπεδούχοι με τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος θα κάνει το 2-0. Έρθει απάντηση και μάλιστα για 3 πόντους για χειρός Γαρίλη, ο οποίος θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 2-3. Και εδώ rebound πάρα τώρα στα χέρια του Ζαράνη. Βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει ο παίχτης των Thunder. Για το 2-5. Τρίποδο τώρα από τους Collectors, εύστοχο για χειρός Αναστόπουλου. Έρθει και η σοφάριση για το 5-5. Παναγιώτης Αναστόπουλος, καθώς νομίζω και τον Κωνσταντινό. Είναι αυτός που τελευταία εύστοχα. Είναι καλή η πάσα του Κούρτη. Έγινε το λάθος από τους Thunder. Αναστόπουλος τώρα, Κωνσταντίνος αφήνει τον Παναγιώτη. Αναστόπουλος ζυγίζει τις επιλογές του. Θα πασάρει τελικά. Πολύ ωραία η επιλογή του και ο Κυριάκου θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 7-5. Τον Ζαΐμι, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Για 2 το σούτ, εύστοχο. Για το 7-7. Αναστόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως, είναι άστοχο το σούτ του. Μπροστά τώρα η Thunder. Μπαλά στο πλάι, εκτέλεση για χειρός Ζαΐμι, βρίσκει σίδερο. Περιστροφή του Αναστόπουλου, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μια 7. Ωραία η κίνηση, αλλά δεν έρχεται το καλάθι από κοντά για τους Thunder. Επίσης τώρα οι Collectors. Έκοψε προς το καλάθι ο Αναστόπουλος, δεν έφτασε η μπάλα σε εκείνον και ο Παναγιώτης Αναστόπουλος θα σταματήσει τους αντιπάλους με το φάουλ. Συνέχιση το μάτς με Ζαράνη. Ψηλή πάσα κατά την αντίπαλη ρακέτα. Το παίχτης στον Thunder. Μπαλά έξω. Λοιπόν, η εκτέλεση ήταν μεγάλη από τον Κούρτη. Αναστόπουλος πάει μπροστά μέσα, θα το χάσει. Ένα σφύριγμα. Ενώ έχουμε και μία διακοπή για time out. Thank you.
μετά την διακοπή. Για το time out. Πάσα καθώ την κατάλαβε την πρόσθεση του αντιπάλου του Αναστόπουλο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Για τους Thunder, οι οποίοι δεν καταφέρουν να εκδηλώσουν επίθεση αρχικά. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή του, έχουν κυλήσει 2 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Προλαβαίνει το χρόνο και θα εκτελέσει και για 2 ο Γαρίλης. 9-9. Είναι το κλέψιμο. Ωραία η πάσα και από τα αριστερά. Ο Κούρτης θα εκμεταλλευτεί την assist για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 5-19. Αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Αναστόπουλος. Ωραία αντίδραση από τον Γαρίλη. Μπάλα παραμένει στην κατοχή των Collectors. Ο Αναστόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει για να προλάβει και το χρονόμετρο. Βρίσκει σίδωρη προσπάθειά του. Καθαρίζει το rebound. Φωτογράφος. Γαρίλης τώρα. Δεν βιάζεται. Κλήμος. Έφτασε κοντά. Κόπηκε όμως από τον Αβδολαγό. Παναγιώτης Αναστόπουλος. Κάνει βήματα πίσω. Πάνω του την προσπάθεια, επιλέγει την πάσα. Τρίποδο τώρα για τους Collectors, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Κυριάκου. Γαρίλης, παίρνει και πάλι. Παίρνει τα βήματα, θα στοχίσει στην προσπάθεια. Κυριάκου καθαρίζει. Χαραλαμπόπουλος. Στέκεται και εκτελεί για 2. 11-11. Φωτογράφος. Μπάλα στον Αγγελόπουλο. Πάλι Αγγελόπουλος με πλάτη. Γαρίλη στα 7 δευτερόλεπτα. Θέλει να πλησιάσει. Αφήνει την πάσα στον Κλήμο, αλλά έχει γίνει παράβαση των δευτερολεπτών. Θυμίζω 11-11 το σκορ, 3-40 ακόμα. Για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, το φάουλ έχει γίνει τώρα από τον Αγγελόπουλο. Αναστόπουλος. Χαραλαμπόπουλο. Καθή πάσα, δεν έγινε αποδέξει τη μπάλα στον Κυριάκου. Αλλαγή κατοχής. Κλήμος θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Μαλεβίτης για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Ο Γελόπουλος άφησε στον Ιδρογράφο. Πάμε τώρα στον Γαρίλη. Γαρίλης ο οποίος οδηγείται στην γραμμή των βολών. Υπερθυμίζουμε οι Collectors, οι οποίες κράτησαν στην πρεμιέρα επί των Brazzers Bichters με 67-50, ενώ στην συνέχεια στην δεύτερη αγωνιστική ιτήθηκαν από τους Retro Pacers. Ενώ από την άλλη οι Thunder έχουν επικρατήσει και επί των Retro Pacers με 49-59 και επί των Brazzers Bichters με 55-71.
πάσα για τον Αγγελόπουλο. Καρύλης. Παίρνει και πάλι, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Έτσι έγινε το λάθος από τους γηπεδού, από τους φιλοξενούμενους. Και η κατοχή αλλάζει χέρια. Συνήθεια στη δράση με Αναστόπουλο να αφήνει στον Κωνσταντίνο. Εκτελεί εκείνος μετά την τρίπλα, αστοχή, Γαρίλης μαζεύει. Σηκώνει τώρα το βλέμμα. Ο γράφος. Η πάσα, κερδισμένο φάουλ από τον Μαλεβίκη, ο οποίος πήγε με δύναμη εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Να απειλήσει. Ο γράφος παίρνει και θέλει να φύγει μπροστά. Νέα το πρώτο μαρκάρισμα στο έδαφος. Δύο παίχτες. Το φάουλ το έχει κάνει ο Κυριάκου. Αν έχει καταλάβει καλά ή ο ζωγράφος. Ο Κυριάκου τελικά αμυντικό ήταν. Γράφω στην γραμμή. Στοχή στην πρώτη. Κιτόπουλος. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ, μετράει και το καλάθι. Από τον Λαγό. Γεωργίου. Μέσα στα αριστερά εκεί όπου είναι ο Αγγελόπουλος και εκτελεί για 2. 13-15. 1-40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Αποφασίζει στον αέρα να πασάρει έξω για τον Κυριάκου, δεν είναι καλό το σούτο όμως. Ζωγράφος δίνει την μακρινή πάσα, δεν έρχεται το καλάθι όμως από τον Γεωργίου, χαμένος ο φιλιασμός εδώ για τους Thunder. Παναγιώτης Αναστόπουλος τώρα ξανά, Λαγός. Αναστόπουλος έχει βάλει πλάτη τον αντιπαλό του. Θέλει να γυρίσει, έχει γίνει χαμηλά το φάουλο από τον Κούρτη. Αναστόπουλος παίρνει από την επαναφορά. Λαγός αφήνει στον Χαραλαμπόπουλο. 5 δευτερόλεπτα για τους κολέκτορες. Χαραλαμπόπουλος εκτελεί, αλλά προσπάθεια καταλήγει airball. Δεν μπορεί να περάσει από τον Νικητόπουλο. Πολύ καλή άμυνα από τον παίκτη των Collectors. Δύο μέναν τώρα στον εφνιδιασμό. Κυριάκου αφήνει στον συμπαίκτη και ο Νικητόπουλος θα τελειώσει καλά τη φάση. Με το 15-15. 24 δευτερόλεπτα τώρα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Το μάτι είναι στην ισοπαλία. Λόουτερ άστοχο. Εκμεταλλεύεται το έτσι που χωρίς καν να πηδήξει.
ο Μαλεβίτης και θα αφήσει την πάρα στο καλάθι για το 15-17. 4-13, 7-6, 4-3 τώρα. Άστοχο το σου του Αναστόπουλου, προλαβαίνει ο Χαραλαμπόπουλος. Φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 15-17 υπέρ των Thunder. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. 15-17 το σκόρ υπέρ των Thunder, οι οποίοι θα είναι και εκείνοι που θα ξεκινήσουν την δράση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μαλεβίτης γυρίζει, πολύ καλή άμυνα από τον Λαγό, ο οποίος τον εμπόδισε. Η κατοχή είναι για τους collectors, όπως λέει ο ρέφερι. Μια διαφωνία εκεί με τον Κλήμο, όμως η απόφαση έχει πάρθει. Αναστόπουλος κατεβάζει. Παίζει για τον Κωνσταντίνο Αναστόπουλο. Με την μπάλα εκείνο αρχικά έρχεται για να διορθώσει ο Νικητόπουλος, ο οποίος περνάει ανάμεσα στο Κούλιο, θα βάλει το καλάθι. 17 όλα. Από τον Αναστόπουλο, ο οποίος γραπώνει την μπάλα από τον Κλήμο με τζάμπολ και καβελάκι. Το βελάκι δείχνει πως η κατοχή περνάει στα χέρια των collectors. Νικητόπουλος. Για την κίνηση του Αναστόπουλου, σε εκείνον πέρασε την πάσα. Ζήτησε φάουλ, δεν πήρε κάτι. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Κουρτής. Τούρτος τον Γεωργίου. Τούρτος πέρασε Κυριάκου στο έδαφος. Δεν είναι καλό όμως το σούτ. Κλήμος εκεί στην δεύτερη ευκαιρία. Καθαρή άμυνα. Με το δεξί δεν θα εκτελέσει καλά ο Μαλεβίτης. Πού θα καταλήξει το rebound στα χέρια των collectors τελικά. Σκαστή πάσα εξαιρετική για τον Αναστόπουλο, τρομερή συνεργασία των δύο Αναστόπουλων. Ο Παναγιώτης είναι αυτός που βγάλε την ασίστ, ο Κωνσταντίνος ήταν ο εκτελεστής, ο οποίος έρθει και επίσης το φάουλ για την μια συμπληρωματική βολή. Για τον Collectors. Μέσα και η βολή για το 20-17. Γεωργίου σκαστή πάσα για τον Κλήμο. Ψάχνει την πάσα εκείνη για τον Μαλεβίτη. Ήθελε να την ξαναδώσει ο Μαλεβίτης, αλλά δεν το κατάλαβε ο συμπαίκτης του. Νικητόπουλος. Λαγός πάει προς τα μέσα, δέχεται την τάπα, το στόπ από τον Μαλεβίτη. Προστάτεψε τη ρακέτα του ψηλός των Collectors, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα. Ο ψηλός των Thunder, με συγχωρείτε. Ναράνης πέρασε στο μάτς. Όπως και ο... όπως και ο Ζαΐμις. Κρατάει τώρα, αφήνει στον συμπαίκτη του και ο Ζαΐμις θα εκτελέσει από το πλάι. 20-19. Ναστόπουλος στον Παναγιώτη. Κατεβάζει στο χέρι ο Τζούρτος. Το φάουλ, το παραδέχεται και ο ίδιος. Φάουλ που έγινε στην προσπάθεια του Παναγιώτη Αναστόπουλου, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή για να εκτελέσει την μία από τις δύο.
Φάνηκε την δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι πολλών οι Collectors. Σκορ παραμένει στο 20-19. Τζούρτος. Ζαΐμους τώρα. Είναι και πάλι στον Τζούρτο. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα, το έκανε ο Κυριακού. Είναι και το τρίτο του φάουλ μάλιστα. Τζούρτος στον Γεωργίου. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει την εκτέλεση εκείνος. Κατοχή είναι για τους Thunder. Χαραλαβούπλος τώρα περνάει στο μάτς για να πάρει τη θέση του Κυριάκου, ο οποίος έχει φορτωθεί με φάουλ. Γεωργίου. Δεν έφτασε η μπάλα στον κλίμα, έκανε το κλέψιμο ο Αναστόπουλος, ο οποίος κάνει λίγο την ισορροπία του. Καταφέρει όμως να συγκρατήσει την κατοχή και να πετύχει και το καλάθι. 22-19. Τζούρτος το θέλει το σουτ, δεν το έβαλε. Κλίμος στήριξε ψηλότερα από όλους και τελείωσε για τη φάση. 22-21. Νικητόπουλος. Φασίζει να εκτελέσει τελικά. Ζαΐμις πήρε και άφησε στον Ζαράνη. Γρήγορη επίθεση για τους Thunder και εύστοχη παράλληλα. Ο Γεωργίου θα βρει στόχο για να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του με 22-23. Παναγιώτης Αναστόπουλος στον Κωνσταντίνο. Νικητόπουλος παίρνει. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα, το οποίο λύθηκε. Το μάτς είναι στο 25-25. Θα παραμείνει και μετά την άσχημη προσπάθεια του Αναστόπουλου. Ζαράνης. Του για τρεις από τον Γαρίλη, αστοχή εκείνος. 4 και 10 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Νικητόπουλος σηκώνει το βλέμμα του, είδε την κίνηση του λαγού. Εκείνος έγινε αποδέκτης της μπάλας, η οποία πέρασε στην συνέχεια εκτός. Κατοχή παραμένει στους Collectors, λαγός στον πάγκο τώρα. Κυριάκου στο μάτς. Ναστόπουλος για τρεις στο σούτ Χαραλαμπόπουλου, παρότι ήταν μόνος του, το έχασε. Κατοχή για Thunder, όπως λένε οι ρέφεροι, παρά την διαφωνία των γηπεδούχων. Ζαράνης. Τρίποντο από τον παίχτη των Thunder. 25-28. Ναστόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Η Κυριάκου παλεύει, αλλά καθαρίζει ο Γαρίλης. Ζαράνης. Τυχερή μια μακρινή πάσα, η οποία έφτασε στον κλίμο. 25-30. Όλα τα λεφτά η assist του Ζαράνη, ο οποίος έστειλε την μπάλα συστημένη στα χέρια του παίκτου. Και ενώ τέλειωσε την δουλειά με τον δίποντο, 25-30. Συν 5 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Νικητόπουλος. 5 δευτερόλεπτα πέρασε, το έχασε. Ο ίδιος επιμένει. Ούτε στην δεύτερη ευκαιρία θα έρθει το καλάθι. Κυριάκου με το δεξί αδύναμο τελείωμα. Ταράνης. Καρύλης πάει προς τα μέσα με τη βοήθεια του ταβλού. 25-32. Απόσταση πλέον 7 πόντων για τους Thunder. Για την Thunder, με συγχωρείτε. Κλέβει ο Ζαράνης. Δεν βιάστηκε να παίξει μπροστά. Τώρα θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα ξανά από δεξιό κλίμος, ο οποίος θα τελειώσει και αυτή τη φάση.
25-34, το ίδιο σκηνικό όπως νωρίτερα για την Thunder. Με το κλίμα να δέχεται μια μακρινή πάσα από τον Ζαράνη και να τελειώνει με το δίποντο. Ενώ έχουμε και το time out από τους collectors. Οι collectors βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν ξεφύγει. Αυτός είναι 9. Υπήρξε τώρα μια διακοπή για το time out για να δουν τι πάει καλά μέχρι στιγμή στο μάτς οι Γιουβεντούχοι, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Πάσε τον Αστόπουλο, κατέληξε στον Αγγελόπουλο. Ρίλης αφήνει στον Τζογράφο. Τζούρτος είναι μόνος του, άρχισε να πάει πάνω το λαγός και το πληρώνουν οι Γιουβεντούχοι. 25-37. Το άφησαν χώρο εκεί και ο Τζούρτος τιμώρησε. Και πλέον η διαφορά σε διψήφιο και η Thunder στο συν 12. Λαγός έχει πατήσει γραμμή στην προσπάθεια του να πάει κοντά. Νέο λάθος για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δείχνουν να βρίσκουν σκούρα στις τελευταίες στιγμές. Τζούρτος παίρνει και αυτό, μέσα και αυτό. 25-40 ζεστάθηκε. Που πήρε το φάουλ από τον Γαρίλη. Από 25-25 η Thunder έχει καταφέρει να κάνει ένα σερί 15-0. Καλαβόπουλος πήρε ξανά και άφησε στον Λαγό, ο οποίος είναι αμαρκάριστος, δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Νέες ευκαιρίες τώρα για τους collectors, ούτε τώρα ο Λαγός επιμένει ο ίδιος. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες, απανωτές χαμένες προσπάθειες για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν μείνει κολλημένοι στο 25. Έκοψε προς το καλάθι τώρα ο Αγγελόπουλος. Τζούρτος αφήνει στον Γαρίλη για να ρεμίσει λίγο εκείνο στην κατάσταση. Ζωγράφος έμεινε ξεχασμένος από την άμυνα, όμως δεν το πλήρωσαν αυτή τη φορά οι collectors. 20 δευτερόλεπτα ακόμα με την ανάποβλα του ημιχρόνου. Αναστόπουλος πάει με δύναμη προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ. Αναστόπουλος, ο οποίος επιχείρησε να πάρει πάνω την προσπάθεια να μπουκάρει με φόρα στην ράκετα της Thunder και έχει ευκαιρία τώρα να ξεκολλήσει την ομάδα του από τους 25 πόντους. Θα το καταφέρει. Πως η 6-40. Βάζει και την δεύτερη. 27-40, 15 δευτερόλεπτα για την Thunder. Γαρίλης, 9 δευτερόλεπτα. 6-5, Γαρίλης κρατάει. Θα το πάρει τελικά εκείνος. Βρίσκει σίδερο η μπάλα και φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 27-40 υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι δύο πεντάδες είναι και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε collectors και Thunder. Με τους φιλοξενούμενους να καταφέρει να πάρουν μια διαφορά 13 πόντων. 27-40 τώρα θα μεγαλώσει κι άλλη διαφορά, 27-42. Συν 15 πλέον για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι πιο δραστήριοι, να βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις επιθετικά σε σύγκριση με τους collectors, οι οποίοι ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο τα βρήκαν σκούρα. Άστοχη εκτέλεση από τον Κυριάκου. Κούρτης και μαρκαρίστηκε για να πάρει. Κούρτης πάει προς τα μέσα, δεν τον ακολούθησε κανένας. 27-44.
και όλα αυξάνεται η διαφορά. Στο σκορ Κυριάκου Αγαπόπουλος. Το φάουλ έχει γίνει από τον Γεωργίου χαμηλά, πριν προλάβει να πάει στην εκτέλεση ο Χαραλαμπόπουλος ή όχι. Τελικά έχουμε βολές. Ψηλά έχει γίνει η παράβαση. Αστοχή και ενός στην πρώτη προσπάθεια. Χάνει και τη δεύτερη. Κυριάκου όμως είναι εκεί για να πάρει. Νέο 14 για τους Collectors. Αναστόπουλος. Ανέτερο Αναστόπουλο. Θέλει να περάσει. Ψηλό σουτ. Αστοχό. Κούρτης. Πλησιάζει και αστοχή. Αγγελόπουλος για το 27-46. Συν 19 πλέον για την Thunder, η οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο μέχρι στιγμής. Ναστόπουλος γυρίζει κόντρα σε 2 και κερδίζει το φάουλ, το οποίο το κάνει ο ζωγράφος, ο οποίος θα λέει τώρα με τους ρέφερι για το τι έκανε λάθος στην συγκεκριμένη φάση. Κωνσταντίνο Αναστόπουλο. Έξω και η δεύτερη. Πρόβλημα και στις βολές για τους γηπεδούχους. Αρκετές άστοχες στο σημερινό μάτς. Ζωγράφος συγκρούεται με την αντίπαλη άμυνα, η οποία έβγαλε καθαρά την φάση. Συνέχεια ο Κούρτης θα κάνει με τη σειρά του το φάουλ στον Αναστόπουλο. Χάστηκε και ο παίκτης των Βεδούχων. Κούρτης χάνει την μπάλα. Νικητόπουλος έκλεψε. Χαραλαμπόπουλος δεν σχολείται. Συνδυασμός για τους Collectors που δεν θα φέρει αρχικά το καλάθι. Όχι, πέταξαν και αυτή την ευκαιρία οι Βεδούχοι, παρότι έφτασαν κοντά στο δίποντο. Αλλά δεν κατέληξε εντός καλάθιου. Και το 27-46 παρέμεινε. Μαλεβίτης Γεωργίου πάει προς τα μέσα. Χαμήλα το φάουλ. Φιλοξενούμενους, οι οποίοι αστέχησαν στο σουτ. Προσοχή περνάει στα χέρια των Collectors. Αντίνος Αναστόπουλος παίρνει. Ένας επίδης στον Παναγιώτη Αναστόπουλο. Κυριάκου τώρα με ψηλότερο αντίπαλο, δεν θα τον νικήσει. Το rebound στα χέρια του Αγγελόπουλου. Γεωργίου. Ο γράφος το αφήνει ξανά. Μαλεβίτης κόβεται με φάουλ από τον Κυριάκου. Έχουμε δύο βόλες για τον ψηλό των της Thunder. Μάλιστα αυτό ήταν και το τέταρτο φάουλ του Κυριάκου. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην συνέχεια, καθώς με ένα πέμπτο θα αναγκαστεί να αποσύρθει από το μάτς. Θα αριστερά το rebound. Έπειτα από τις δύο αστοχές προσπάθειες του Μαλεβίτη. Τώρα θα κάτσω στον πάγκο του Κυριάκου για να περάσει τη θέση του Ελαγός. Thank you.
Γιάννης αυτός και το βάζει. 30-46. Γεωργίου θέλει να περάσει για το Μαλεβίτη, έγινε το κλέψιμο. Παναγιώτης Αναστόπουλος πάει όλο το δρόμο μόνος του. Δεν θα τελειώσει καλά, όμως η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια του ζωγράφου. Καδοχή παραμένει στους Collectors, ενώ έχουμε και αλλαγή με τον Τζάιμ με τρίτο μάτσα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ζεπίδης Χαραλαμπούπουλος στον Αναστόπουλο. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος τώρα, το έβαλε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα. Λαγός θα μαζέψει το μακρινό rebound. Χαραλαμπούπουλος, νέο τρίποδο για τους Collectors μέσα αυτή τη φορά. 33-46, δεύτερο συνεχόμενο. Χαραλαμπούπουλος είναι αυτός που εκτελεί εύστοχο τώρα για να μειώσει στους 13 πόντους. Ζωγράφος δίνει ύψος. Μαζεύει ο Αναστόπουλος, ο οποίος θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Κατεβάζει το χέρι του Γεωργίου και τον σταματάει με φάουλ και τον οδηγεί μάλιστα και στην γραμμή των βολών. Το του δίνει για την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο για την ομάδα του. Collectors, οι οποίοι θέλουν να βρουν αντίδραση σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Νωρίτερα, θυμίζω, βρέθηκαν ακόμα και στο μείον 19. Εξελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει με το 34-46. Ζαέμι στον Κούρτη. Βάζει επίδυση απλώς στο χέρι του. 14 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για, για την Thunder. Λίμος Μαλεβίτη στον Τζαΐμι. Γαρίλης αφήνει στον Τζαΐμι λίγο πιο πίσω από τη βολή και μας θα εκτελέσει. Νικητόπουλος μάζεψε. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Αναστόπουλο και εκείνος απογειώνεται για να κάνει το 36-46. Στις 10 πλέον η διαφορά. Πλησιάζουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι. Ζαΐμις ζητάει ο Γαρίλης και παίρνει. Σάρι στον Κλίμο. Επίσης σε λάθος τον Αναστόπουλος. Χωρίς εκεί να επιδείξει καν. Ο Μαλεβίτης το έχασε όμως. Παρότι είχε ευκαιρία. Δυναμικά στο deflection ο Κούρτης. Έκοψε αυτή την γρήγορη επίθεση των Collectors. Αναστόπουλος. Τώρα η διαφορά μπορεί να πέσει ακόμα και σε μονοψήφιο. Λαγός δεν τα καταφέρνει με το δεξί. Αρίλης κατεβάζει για την Thunder. Μπαλά φτάνει ξανά σε εκείνον. Κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει από αρκετά μακριά. Λίμος μαζεύει. Δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Νικητόπουλος προσποιείται για να ξεφύγει. Λαγός πιεζόμενος. Νομίζω ήταν βιαστική επιλογή εδώ του παίχτων Collectors. Το ξέρει και ο ίδιος για αυτός τα έχει νόμος ο Νικητόπουλο. Λίμος έχει στάσει ήδη στην αντίπαλη ρακέτα. Όχι, δεν θα μπει το καλάθι. Άτυχος εδώ ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Θέλεις όμως το φάουλ. Ζάρανς επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Κούρτη. Λίμος έχει τελεί εύστοχα την πρώτη. Χάνει τη δεύτερη όμως. Το rebound θα καταλήξει στον ίδιο. Στον Γιούρτο. Εκτελεί εκείνος. 36-50.
14 για πάλι για τους φιλοξενούμενους. Ο Γαρίλης θα πετάξει εκτός την μπάλα. Ναστόπουλος με 7 δευτερόλεπτα οι Collectors. Νικητόπουλος θα το πάρει το σουτ για να προλάβει και το χρονόμετρο. Ήταν κάλκιστο όμως. Λαγός εμποδίζει εκεί τον Ζαράνι, όπως θα πέρασε στο κέντρο. Γαρίλης στον Τζούρτο. Τζούρτος ο οποίος είχε κάνει πολύ καλό μας μέχρι στιγμής για τους φιλοξενούμενους. Νικητόπουλος πήρε έπειτα από το κλέψιμο και τελείωσε καλά τη φάση. 38-50. Τρεις μισή λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κλήμος κόντρα στον Λαγό, θα τον πάει προς τα μέσα και θα τον νικήσει. 38-52. Αστόπουλος Καζεπίδης για 2. 40-52. Ζαρανίς τον αφήνει στον Ζαΐμι. Τζούρτος είναι μόνος του. Θα το πάρει το σουτ, το έχασε τώρα. Αλλά ο ίδιος είναι το εξαιρετικό rebound. Πήγε η μπάλα στημένη στα χέρια του. Γαρίλησε ακόμα ένα τρίποντο για την Thunder. Ζαρανίς ψηλότερα από όλους. Θα κερδίσει τώρα το φάουλ. Εδώ η άμυνα των Collectors δεν έχει λειτουργήσει καλά στις τελευταίες φάσεις. Αδυνατή να καθαρίσει το rebound. Κάτι που δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους παίκτες της Thunder, ενώ έχουμε τη διακοπή για time out. Ζαράνι στην γραμμή των βολών. Θα βάλει την πρώτη για το 40-53. Μέσα και η δεύτερη, αλάνθαστος. Και το σκορ στο 40-54. 1-37 ακόμα μέχρι το φινάλι του τρίτου δεκαλεπτού. Και η Thunder διατηρείται σταθερά μπροστά. Ένα αυτό που τώρα θα μειώσει 42-54. Μάσα στην αδύνατη πλευρά, δεν θα φτάσει ποτέ στον ζωγράφο. Αυτός παρενεύει ο Αναστόπουλος. Γαρίλης Τζουρτός. Ζαράνης βλέπει το χρονόμετρο, βλέπει ότι τελειώνει ο χρόνος και εκτελεί για τρεις εύστοχα. 42-57. Έχουν βρει αρκετές λύσεις πίσω από τα 6.75 οι φιλοξενούμενοι στο σημερινό μάτς, ενώ μπήκαμε και στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα στις 3 της περίοδου. Νικητόπουλος πάει κοντά του Αναστόπουλος για να πάρει, δεν του αφήνει την μπάλα. Τώρα θα πάει μπάλα στον Παναγιώτη Αναστόπουλο, που ήσαν κατά την αντίπαλη ρακέτα, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 35 δευτερόλεπτα. Πάσα στην τύχη νομίζω και από τον Ζαράνε. Νικητόπουλος. Δεν πάνε γρήγορα οι Collectors. Νικητόπουλος κρατάει. Τώρα ψάχνει συμπαίκτη. Παίζει με τον Παναγιώτη Αναστόπουλο και ο Ζαράνης θα του κάνει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά. Από τους φιλοξενούμενους. Έτσι. Ο Αναστόπουλος τώρα είναι ήδη στη γραμμή για να εκτελέσει το ζευγάρι βόλων. Μέσα πρώτη 43-57. Βάζει και τη δεύτερη. 44-57. Όλη η επίθεση τώρα 19 δευτερολέπτων για την Thunder. Ζαράνης 10 δευτερόλεπτα. Τώρα ξεκινάει η επίθεση των φιλοξενούμενων. Το γράφω στα 3. Έχουμε παράβαση καθώς πάτησε εκτός ο ζωγράφος. Αφήνει
με 3,2 τους collectors. Δεν μπήκε έγκαιρα μέσα η μπάλα από τον Γαζεπίδη, φτηνό λάθος των γηπεδούχων. Έτσι στην επίθεση επιστρέφουν οι φιλοξενούμενοι τώρα. Καρύλη για 3, σύλληξη του χρόνου, δεν θα πει το καλάθι. Τέλος λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου με, με την Thunder να επικρατεί, να προηγείται μάλλον με 44-57. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο. 44-57 το σκορ. Συν 13 για την Thunder. Κυριάκου. Μαζεπίδης από το πλάι, ευτοχή. 46-57. Κούρτης. Ζαράνης του δίνει ξανά. Που φεύγει η μπάλα, βγαίνει καθαρά η άμυνα των collectors, οι οποίοι θέλουν τέτοιες άμυνες για να πάρουν την ψυχολογία που χρειάζεται αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι μέχρι το φινάλε. Αστόπουλος αφήνει στον Νικητόπουλο. Τον πιέζει ο Γεωργίου. Πέρασε ο Νικητόπουλος. Δεν άφησε όμως την μπάλα στο καλάθι. Ζαράνης καθαρίζει το rebound. Ζαράνης κατεβάζει και αφήνει τώρα τον Γεωργίου με το δεξί χέρι εκείνο που θα στοχίσει. Η Κυριάκου καθαρίζει. Αναστόπουλος βλέπει ότι έχει ανοιχτό χώρο μπροστά του. Φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά θα το χάσει το... θα το χάσει το layup. Ακόμα μια φαινομενικά εύκολη πεταμένη ευκαιρία. Γελόπουλος Γεωργίου στον Ζαράνη. Δίχως δεύτερη σκέψη εκείνος, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Κλήμος χάνει την μπάλα από τα χέρια του Γαζεπίδης. Του τη γράπωσε. Κουτόπουλος αργά αργά. Γαζεπίδης προσποιείται, θα το χάσει και ο Αναστόπουλος στην συνέχεια δεν θα μπορέσει να φέρει τις δύο πόντους. Κλήμος φεύγει μπροστά και φτάνει μέχρι το τέλος. 46-59. Διένει σε όλο το δρόμο δίχως κανένας παίκτης των κολέκτρων να το σταματά και φέρνει την ομάδα του και πάλι στο συν 13. Αστόπουλος εκεί έχει προλάβει και έχει κάνει το φάουλ χαμηλά ο Κούρτης. Μάλιστα είναι και το τέταρτο δικό του. Παναγιώτης Αναστόπουλος τώρα αποσύρεται στον πάγκο. Στο Χαραλαμπόπουλος πέρασε το μάτς. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος. Κιτόπουλος βγαίνει έξω. Του δίνει το σκρίνο ο Γαζεπίδης για να εκτελέσει για δύο και να το βάλει. 48-59. Διαφορά στους 11, 7-40. Γεωργίου στον κλίμο. Φτάει απέναντι ο Κούρτης, σε αυτόν πάει μπάλα. Περνάει ανάμεσα από δύο και θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 48-61. Τρομερή προσπάθεια από τον παίκτη Στάντερ. Ναστόπουλος. Φλίπασα για τον Νικητόπουλο. Θα την εκμεταλλευτεί εκείνος. 51-61. Ζαράνης θα γίνει το φάουλο από τον Χαραλαμπόπουλο. Έχουμε διακοπή τώρα για time out των φιλοξενούμενων.
συνέχεια μετά το time out. Μια φορά στους 10 πόντους, 51-61 το σκορ. Και ακόμα θέλουμε 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Επιθετικό φάουλ καθώς ο Γεωργίου άπλωσε αντικανονικά το χέρι του στην προσπάθεια να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. Νικητόπουλος, Νικολέκτος τώρα. Αν δουν κάποιο καλάθι μπορούν να ρίξουν μετά από ώρα την διαφορά σε μονοψήφια. Ο νούμερο Νικητόπουλος, να δούμε αν θα τα καταφέρει όχι. Δεν ήταν και τόσο καλή επιλογή. Βασικά δεν ήταν η επιλογή καλή, ήταν μια καλή εκτέλεση από τον Νικητόπουλο. Δαράνης, πέρασαν αλόβητη από αυτή την επίθεση Thunder. Νικητόπουλος είναι στον Γαζεπίδη για δύο πόντους το σούτ, άστοχο. Κλήμος, παρολίγο το λάθος. Νικητόπουλος εκεί, δεν προλαβαίνει να κρατήσουν. Δεν προλαβαίνει να διορθώσει ο Ζαράνης. Και έτσι δεν κλείδωσαν το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Αναστόπουλος γραφώνει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Γεωργίου. Κούρτης γύρισε η άμυνα των Collectors. Ζαράνης ζώνει τώρα από τους γηπεδούχους. Χακώσου του Ζαράνη. Προσπάθεια καταλήγει airball. Δεν έχει αλλάξει το 51-61 στις τελευταίες φάσεις. Νικητόπουλος Γιάκου βγαίνει στο τρίποντο. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Νικητόπουλος, 4 δευτερόλεπτα, του φεύγει μπάλα. 2 δευτερόλεπτα, 1, έληξε ο χρόνος. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς, δεν υπάρχει κάποια διακοπή. Αλλά θα γίνει το κλέψιμο από τον Κυριάκο, ακόμα ένα φτύνο λάθος από την Thunder. Νικητόπουλος προσποιείται, αποφεύγει τον κλίμο. Ξανά η μπάλα στα χέρια του, αλλά η πάσα είναι κάκιστη για τον Κυριάκο. Εκεί κάτω δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να την πιάσει ο παίκτης των Collectors. Να έχουμε μια παύση για time out. Συνέχεια επίσης από το time out των Collectors, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Ζάιμς θα πάρει την προσπάθεια από τη γωνία για δύο πόντους, είναι το shoot, 51-63. Καλαβόπουλος παίζει με πλάτη, γυρίζει, θα μπει μέσα η μπάλα. 53-63. Ζαράνης. Κούρτης στον Τζούρτο. Φαουλ τώρα από τους γηπεδούχους ψηλά στην προσπάθεια του κλίμου. Έχουμε βολές για τους φιλοξενούμενους. Έξω πρώτη προσπάθεια. Μέσα η δεύτερη. 53-64. Καλαβόπουλος δεν μέτραει ό,τι έχει γίνει στην συνέχεια καθώς έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Μα
στα 4 δευτερόλεπτα. Δεν θα μπει παλιά στο καλάθι. Λαγός ανανεώνει. Γυρίζει εκτός ισορροπίας, μαζεύει ο κλίμος. Λίγη άμυνα για την Thunder. Γιουρτός άφησε τον Κούρτη. Κλίμος κόντρα στον Λαγό, δεν μπορεί να τον νικήσει. 3-40 για το φινάλε. Λαγός δεν θα μπει μέσα η μπάλα ούτε τώρα για τους Collectors. Η διαφορά των 11 πόντων παραμένει. Δαράνης περνάει τώρα το κέντρο. Τζούρτος καστήπασε για τον Κλίμο. Γυρίζει εκείνος με το δεξί χέρι. Θα βάζει κόντρα σε δύο αντιπάλους. Έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει. Thunder. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Είναι και μια προσπάθεια τώρα να σκουπιστεί το παρκέ. Κλίμος. Μπάλα στον Γαρίλη. Πάει να του δώσει το σκρίν ο Κλίμος. Ζαέμι στα 4 δευτερόλεπτα είναι αρκετά μακριά. Θα το πάρει από εκεί το σουτ. Βρίσκει σίδερο. Λαγός πήρε το rebound και καθάρισε την άμυνα. Αναστόπουλος. Αναγιώτης Αναστόπουλος. Καζεπίδης θα το πάρει το σουτ. Όχι, δεν θα έρθουν οι γρήγοροι τρισπόντι για τους γηπεδούχους. Η κλεψίδρα αδειάζει. Και οι Collectors τελευταίες φάσεις τώρα θα παίξουν τις τελευταίες τους αργές. Από την άλλη η Thunder καλείται να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα. Γιουρτός στον Κλίμο. Κλίμος θέλει να πάει κοντά. 4 δευτερόλεπτα. Κούρτης πέρασε αλλά δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ναστόπουλος τώρα σήκω στο βλέμμα του. Βρήκε τον Κωνσταντίνο. Πάσα του έξω. Χαραλαμπόπουλος για τρεις. Όχι, δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι για τους Collectors, οι οποίοι βλέπουν τον χρόνο να μειώνεται και τις ελπίδες σιγά σιγά να λιγοστεύουν. Αρήλης αφήνει στον Ζαΐμι, πατά γερά εκείνος. Η αστοχία συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές. Κατοχή είναι για τους Collectors. Δύο λεπτά. Ναστόπουλος. Έτσι το φάουλ. Μάλιστα είναι και το τέταρτο. Θάντερ. Δεν θα πει το καλάθι από τον Κωνσταντίνο Ναστόπουλο. 1.40 ακόμα για το τέλος. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν δραματικά για τους Collectors. Τζούρτος για να τελειώσει το μάτς. Ναι, νομίζω εδώ μπαίνει φινάλε. 53-67 πλέον από την τρίποντη εκτέλεση του Τζούρτου, ο οποίος φαίνεται πως σκοτώνει τους Collectors. Ενώ θα γίνει και το κλέψιμο από τον Κούρτη. Ανενόχλητος σαν σε προπόνηση θα τελειώσει τη φάση. 53-69 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι φτάνουν πλέον στο σύν 16. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να ανατραπεί σε αυτό το τελευταίο 1-10. Ναστόπουλος στις τελευταίες προσπάθειες στο μάτς. Όπως θα βρεθεί στο έδαφος, δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει. Ζαΐμις. Μαλεβίτης από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. 5 δευτερόλεπτα. Χαραλαμπόπουλος στον Αναστόπουλο. Πήρε και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος την εκτελέσει χωρίς κάποιον πάνω του. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Τα πάντα έχουν κρυθεί στο μάτς. Η Thunder θα είναι αυτή που θα πανηγυρίσει ακόμα μια νίκη της στον όμιλο του κυπέλου. Θα πάει, θα τελειώσει η IDT.
τις υποχρεώσεις των ομίλους και πλέον θα στρέψει το βλέμμα της στην επόμενη φάση αλλά και στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Θα θυμίσουμε ότι οι Collectors θα αγωνιστούν στην Evolution ενώ η Thunder θα συμμετάσχει στην Master League. Φινάλι λοιπόν του μάτς 53-71. Το τελικό σκορ με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν το 3-0 ενώ από την άλλη οι Collectors να πέφτουν στο 1-2 και να τελειώνουν έτσι τις υποχρεώσεις τους στο κύπελο.